όλοι αυτοί που έχουν στοχοποιήσει το άσυλο, ανάμεσά τους εκτός από τους κυβερνητικούς βουλευτές και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν λένε κουβέντα για ολόκληρες περιοχές της Αθήνας, της Αττικής, όλης της Ελλάδας, με έξαρση της εγκληματικότητας, στις οποίες περιοχές ούτε πανεπιστημιακά ιδρύματα υπάρχουν, ούτε πανεπιστημιακό άσυλο. Φυσικά, από τις προγραμματικές εξαγγελίες της κυβέρνησης, δεν θα μπορούσε να λείψει και η αναφορά στην περιβόητη στρατηγική Συμμαχία Ελλάδας-ΗΠΑ. Αν και στον τομέα αυτή, όπως και σε άλλους, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη. Εκείνοι που μέχρι χτες υποτίθεται πως σκοτώνονταν αφού τάχα τους χώριζε χάος, είδαμε εδώ μέσα να ανταλλάσσουν αυρότητες για το σημαντικό έργο που παραλαμβάνουν και παραδίδουν, για την ανάγκη εθνικής συνεννόησης στα μεγάλα και κρίσιμα που δεν προσφέρονται για κομματικές αντιπαραθέσεις, λένε, και άλλα τέτοια αγαπησιάρικα. Η φράση που ακούγεται μετεκλογικά περισσότερο από τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν ήρθαμε για να γκρεμίσουμε, αλλά για να χτίσουμε πάνω στα θετικά της προηγούμενης κυβέρνησης, δίνει και το στίγμα τους. Το Κοντέρ όχι μόνο δεν μηδενίζει για τα λαϊκά στρώματα τα προβλήματα με την κυβερνητική εναλλαγή, αλλά η κάθε επόμενη κυβέρνηση έρχεται να χτίσει πάνω στο έργο, το αντιλαϊκό έργο της προηγούμενης, να σηκώσει ακόμα ψηλότερα το αντιλαϊκό οικοδόμημα με βάση το ίδιο αρχιτεκτονικό σχέδιο των επιχειρηματικών ομίλων και της άρχουσας τάξης στο όνομα της συνέχειας, υποτίθεται, του κράτους. Την επόμενη μέρα, λοιπόν, είναι εδώ πρώτα απ' όλα ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός, η εκμετάλλευση, δηλαδή όλα αυτά από τα οποία απορρέουν και τα μνημόνια διαρκείας, οι ευρωνοσιακές αντιλαϊκές δεσμεύσεις που οδηγούν μόνο σε μεγαλύτερη χρεοκοπία το λαό. Αυτή τη στρατηγική έχουν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, μαζί με άλλα κόμματα που ετοιμάζονται να παίξουν το ρόλο συμπληρώματος, αρρωγού σε πιθανές δυσκολίες που θα έχει το δίπολο, αφού πρώτα βέβαια έπαιξαν ως ένα βαθμό ρόλο πετυχημένα του αναχώματος, στη γνήσια ριζοσπαστικοποίηση, στην πραγματική πρόοδο, στην πιο μεγάλη δηλαδή ενίσχυση του ΚΚΕ. Η κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του λαού, με αποκλειστικό κριτήριο την υπεράσπιση των συμφερόντων του, την πραγματική ανακούφιση του, την αλληλεγγύη, την ανάκτηση οικονομικών απολειών που είχε ο λαός μας στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, τη διεκδίκηση σύγχρονων αναγκών. Θα συνεχίσουμε μέσα στους καθημερινούς αγώνες, στις μάχες που έχουμε μπροστά μας, έτσι ώστε μέσα από αυτή την προσπάθεια να αυξηθούν οι εστίες αντίστασης, ριζωμένες σε κάθε χώρο δουλειάς, να αναπτύσσεται η κοινωνική συμμαχία, η ενότητα μισθωτών εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων αγροτών, επαγγελματιών βιοτεχνών εμπόρων, επιστημόνων, καλλιτεχνών, ανθρώπων από το χώρο της εκπαίδευσης, της υγείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, να αγκαλιάζει πιο πλατιά αυτό το κίνημα τις γυναίκες και τους νέους της